Έντονο προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού από έρευνα που πραγματοποίησε το χαμόγελο του παιδιού. Συνολικά πήραν μέρος στην έρευνα 2.293 παιδιά από όλες τις σχολικές βαθμίδες για τη σχολική χρονιά 2022-2023, ανέφερε το χαμόγελο του παιδιού. Η έρευνα διεξήχθη στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Σχολικής Εκστρατείας Ευαισθητοποίησής του με τίτλο «Μίλα τώρα». Υπενθυμίζεται ότι στην εκπομπή «Δύο μαζί» ήταν πρόσφατα καλεσμένος ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, αλλά μίλησε και για την Πανελλαδική Εκστρατεία «Μίλα τώρα». Το Χαμόγελο του Παιδιού, ωστόσο, έχει προχωρήσει σε μια εκστρατεία πάρα πολύ σημαντική, πανελλαδική, που αναφέρεται έτσι. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό, για το λεγόμενο bullying. Μια προσπάθεια για την οποία αξίζεται πάρα πολλά συγχαρητήρια, κύριε Γιαννόπουλε. Ο τίτλος της, σε εισαγωγικά, είναι το «Μίλα τώρα». Και είναι πολύ δύσκολο τελικά να μιλήσουν τα παιδιά. Καταρχάς να πω ότι είναι μια κινητοποίηση παρά ευαισθητοποίηση. Το κομμάτι του «Μίλα τώρα» είναι, απευθύνεται αποκλειστικά στα παιδιά, στα σχολεία. Και είναι μια κίνηση προκειμένου τα ίδια τα παιδιά να αισθανθούν τι συμβαίνει για να μπορέσουν να το διαχειριστούν. Δεν έχουμε ελπίδα εμείς οι μεγάλοι να πείσουμε, κουνώντας το δάκτυλο, σε κάποια παιδιά που δίνουν βία και που χρειάζονται όμως βοήθεια. Υπάρχουν κάποια παιδιά που τους βάζουν την ταμπέλα του θήτη, ενώ δεν έχουμε δει τι κρύβεται πίσω από αυτή την ένταση. Σωστά. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, προέκυψαν τα εξής. 1 στα 3 παιδιά σε σύνολο γεωγραφικών περιφερειών και σχολικών βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα δέχεται εκφοβισμό. 1 στα 2 παιδιά στην περιφέρεια της Πελοποννήσου δέχεται σχολικό εκφοβισμό. Όμοια περίπου 1 στα 2 παιδιά δέχεται σχολικό εκφοβισμό στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1 στα 6 παιδιά σε όλη τη χώρα, σε σύνολο γεωγραφικών περιφερειών και σχολικών βαθμίδων, δηλώνουν ότι αισθάνονται πως το σχολείο τους δεν τους μαθαίνει να μην εκφοβίζουν τους συμμαθητές τους. 100% των παιδιών που θα προτιμούσε να απευθυνθεί για βοήθεια σε τηλεφωνική γραμμή, σημειώνει την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 του οργανισμού. Παράλληλα, σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης είναι πως ο σχολικός εκφοβισμός είναι φυλετικός, ενώ εκδηλώνεται περισσότερο σε κορίτσια και σε φτωχά παιδιά. Επίσης, τα παιδιά που διατρέχουν να είναι περισσότερο ευάλωτα είναι παιδιά μεταναστών από άλλες χώρες, κορίτσια, παιδιά που βιώνουν υλική στέρηση και παιδιά που διαμένουν σε μονογονεϊκό νοικοκυριό με μητέρα.